Λίγο πριν το κάστρο, το Παλαμίδι, υπάρχει και η είσοδος, αυτή εδώ η πόρτα, που ήταν είσοδος βασικά για την πόλη, το Ναυπλίο. Η πύλη της Ξηράς, γνωστή και ως Porta de Terraferme, κατασκευάστηκε το 1708 από τον Γάλλο μηχανικό Λασέλ. Μπροστά από την πύλη υπήρχε θαλάσσια τάφρος, που περιέτρεχε τα ανατολικά τείχη της πόλης και η πρόσβαση στην πύλη γινόταν από κινητή ξύλινη γέφυρα. Η πύλη έκλεινε μετά τη δύση του ηλίου. Όποιος έμενε απ' έξω ήταν αναγκασμένος να την νυχτερεύσει εκτός των τυχών. Σήμερα η εξωτερική όψη της πύλης έχει ανακατασκευαστεί. Η όψη της πύλης είναι απλή, τοξωτή, με δύο παραστάδες εκατέρωτέντης, ενώ στο ανώτατο σημείο της κοσμείται με ολόγλυφο πέτρινο λιοντάρι, σύμβολο της δημοκρατίας της Βενετίας. Λοιπόν, πάω στο Παλαμίδι. Τι είναι το Παλαμίδι? Παλαμίδι λέγεται το κάστρο που είναι ακριβώς από πίσω μου και ψηλά. Θέλω να το ανέβω με τα πόδια. Κάποιοι λένε ότι υπάρχουν 999 σκαλιά. Κάποιοι λένε ότι είναι λιγότερα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θα τα μετρήσω, αλλά θα ανέβω με τα σκαλιά. Θα έρθετε μαζί μου? Νομίζω το έχω ξαναπεί αυτό. Πάμε. Είμαι στην είσοδο. Πάμε να κάνουμε μια απογευματινή προπόνηση. Μόλις πέρασα 5 σκαλιά. Αλλά 994 λοιπόν. Γιατί είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό το κάστρο? Θα σας πω έτσι λίγα πραγματάκια. Το κάστρο αυτό το έχουν χτίσει οι Βενετσιάνοι. Βεβαίως έχουν περάσει και Τούρκοι και Ενετοί και διάφοροι. Επίσης υπάρχει και το μπουντρούμι, το Τόδωρο Κολοκοτρώνη, η φυλακή. Εκεί ήταν φυλακισμένος. Οπότε όταν θα ανέβουμε το καλό, θα μπούμε και μέσα. Εκεί πάνω πάμε. Κρατάω και χρόνο, όπου βάλει εδώ στο ρολόι, για να δούμε σε πόση ώρα θα ανέβω 999 σκαλιά. Το Φρούριο του Παλαμιδιού, που διατηρείται σε άριστη κατάσταση, αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της βενετσιάνικης οχυρωματικής αρχιτεκτονικής. Ο λόφος του Παλαμιδιού, που οφείλει το όνομά του στο ομηρικό ήρωα Παλαμίδι, δεν φαίνεται να είχε οχυρωθεί συστηματικά μέχρι τα χρόνια της δεύτερης ενετοκρατίας. Είμαι περίπου στη μέση, θα σκουπιστώ λίγο. Η προπόνηση γίνεται κανονικότατα. Έχω γίνει μουσχεμά. Δεν σας είπα, αλλά εννοείται πως υπάρχει και δρόμο. Μπορείτε να ανέβετε και με το αυτοκίνητο. Η πολιτιστική αλυσίδα του Ναυπλίου ξεκινά από την προϊστορική εποχή. Συμμετείχε στην Αργοναυτική Εκστρατεία και στον Τροϊκό Πόλεμο. Παράκμισε στα Ρωμαϊκά χρόνια και ανέκαμψε στα Βυζαντινά. Λίγο ακόμα. Σχεδόν φτάσαμε. Η κατασκευή του Φρούριο πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά επί των ημερών του Βενετσιάνου Γενικού Προβλέπτη του Στόλου Αυγουστίνου Σαγκρέντου από το 1711 έως το 1714, καθιστώντας την οχύρωση του Φρούριο σε πραγματικό επίτευγμα τόσο από πλευράς οχυρωματικής όσο και από πλευράς ταχύτητας κατασκευής του.
22 λεπτά με τρεις τάσεις από 30 δεύτερα. Καλά είναι. Μηχανικής διαξής και Λασάλ σχεδίασαν ένα φρούριο που βασίζεται σε σύστημα αλληλοϋποστηριζόμενων και αλληλοπροσβαλλόμενων προμαχώνων, οι οποίοι αναπτύσσονται κλιμακωτά στον άξονα Δύσης Ανατολής και συνδέονται μεταξύ τους με τείχη. Έκοψα το εισιτήριο. 8 ευρώ είναι, να ξέρετε. 8 ώρα το βράδυ κλείνει το κάστρο. Οπότε υπολογίστε μία-μία μισή ώρα βόλτα στο κάστρο, για να μην σας κλείσουν μέσα. Ο κεντρικός προμαχώνας του Αγίου Ανδρέα αποτελούσε το φρονάρχιο και ήταν ο αρτιότερα εξοπλισμένος. Εδώ βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, αφιερωμένο αρχικά τον Άγιο Γεράρδο, προστάτη Άγιο της οικογένειας των Σαγκρέντων. Είμαι στο κεντρικό προμαχώνα του Άγιου Ανδρέα. Υπάρχουν 8 προμαχώνες. Οι 8 συνολικά προμαχώνες του κάστρου είναι αυτοτελείς, ούτως ώστε αν ένας από αυτούς καταληφθεί, η άμυνα να συνεχίζεται από τους υπόλοιπους. Εδώ αριστερά μου είναι η εκκλησία του Άγιου Ανδρέα, όπως βλέπετε. Και πάνω και δεξιά είναι το μποντρούμι, εκεί που είχαν κλείσει το δωροκολοκοτρώνι μέσα. Και λίγο πιο πέρα που θα πάμε μετά είναι το κελί. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι ονομασίες των προμαχώνων άλλαζαν ανάλογα με τους κατόχους του φρουρίου. Εκτός από τον προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα, οι Ενετοί έχτισαν τους προμαχώνες Λεωνίδα και Μελτιάδη στα βόρεια, τον προμαχώνα Ρομπέρ στα βορειοδυτικά, τον Τεμιστοκλή στα νότια και τον Αχιλέα στα ανατολικά. Ο προμαχώνας Επαμεινώντας ολοκληρώθηκε στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, ενώ ο προμαχώνας Φωκίων κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από τους Τούρκους. Ασημειωτεί ότι κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας δεν επιτρεπόταν τους χριστιανούς να εισέλθουν στο φρούριο. Είμαι σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία του κάστρου. Η θέα είναι εκπληκτική. Κοιτάξτε πίσω μου και κάτω πώς φαίνεται το Ναύπλιο. Έχω πάει σε πάρα πολλά κάστρα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι για μένα το πιο καλοδιατηρημένο, το πιο όμορφο, αλλά δεν είναι τυχαίο που το έχουν χτίσει οι Βενετσιάνοι. Εάν θέλετε, φίλοι μου, να δείτε και άλλα τέτοια βιντεάκια, μπορείτε να με στηρίξετε κάνοντας μια εγγραφή στο Patreon. Εάν θέλετε αποκλειστική πρόσβαση στα μελλοντικά βίντεο, πρώτοι από όλους, εάν θέλετε να δείτε κομμένα πλάνα, αμοντάριστα πλάνα, bloopers και άλλα, κάντε εγγραφή στο Patreon. Εάν θέλετε να ρωτήσετε ή έχετε κάποιες απορίες για τα ταξίδια μου, τα μέρη που έχω επισκεφτεί ή τεχνικά ζητήματα, μπορείτε να το κάνετε αυτό με μια εγγραφή στο Patreon. Και με μεγάλη μου χαρά θα σας απαντήσω live streaming, παρακαλώ. Η στήριξή σας είναι ανεκτίμητη. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς, στο μπουντρούμι δεν μπορούσαμε να πάμε. Είναι κλειστό για λόγους υγιεινής. Τις καταστάσεις που ζούμε, εν πάση περιπτώσει. Θα πάμε τώρα στη φυλακή, στην κανονική, να δούμε.
Γύρω στο 1840, ο προμαχώνας Miltiadis, που είναι και ο μεγαλύτερος σε μέγεθος, μετατράπηκε σε μία από τις πιο σκληρές φυλακές βαρυπινητών που λειτουργήσε εκεί έως το 1926 περίπου. Στη διάρκεια της αντιβασιλείας, φυλακίστηκε στο προμαχώνα του Miltiadi πιθανότητα ο Τεόντορος Κολοκοτρώνης, με την δίτεν κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Άλλη φυλακή υπήρχε και στον προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα. Κατευθύνομαι προς τον προμαχώνα Miltiadi, όπου βρίσκεται η φυλακή του Κολοκοτρώνη. Όχι τον Ποντρομή, η φυλακή. Κοιτάξτε πως είναι. Υπάρχουν πάρα πολλά κελιά μέσα στο προμαχώνα. Γενικώς εδώ ήταν η φυλακή, έτσι όπως καταλαβαίνω. Κοιτάξτε. 1, 2, 3, 4, 5. Είμαι μέσα στο κυλί, στη φυλακή. Κοιτάξτε πώς είναι. Όχι στον Ποντρούμι, γιατί στον Ποντρούμι δεν βλέπεις φως. Οπότε, αυτή ήταν η κανονική φυλακή. Το κελί δηλαδή. Και εδώ υπάρχει μια σιδερένια πόρτα. Τι είναι αυτό τώρα? Ποντρούμι είναι. Φυλακή είναι. Δεν ξέρω όμως πού πηγαίνει. Έχει προς τα κάτω σκάλες. Δεν χωράω πάντως. Άμα θέλετε να με κλείσετε, δεν χωράω. Εάν σας αρέσει η μουσική που χρησιμοποιώ και θέλετε κι εσείς να δημιουργείτε βιντεάκια για τα δικά σας social media χωρίς copyright, δηλαδή πνευματικών δικαιωμάτων, σας έχω τη λύση. Epidemic Sound, πάνω από 100.000 τραγούδια, μουσική και sound effects για όλα τα γούστα χωρίς copyrights. Κάτω στην περιγραφή του βίντεο σας έχω link. Εάν σας ενδιαφέρει, κάντε κλικ για να πάρετε ένα μήνα δωρεάν. Το Παλαμίδι ξεκίνησε η απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους, έπειτα από μακρόχρονη παλιορκία. Τη νύχτα στις 29 Νοεμβρίου του 1822, μια ομάδα Ελλήνων πολεμιστών με αρχηγό τον Στάικο Σταϊκόπουλο κατέλαβε με φινδιασμό το Παλαμίδι. Πρώτος ο Δημήτριος Μοσχονησιώτης πάτησε το πόδι του στο Φρούριο, από το προμαχώνα Αχιλλέα.
Το μεσημέρι της 30ης Νοεμβρίου, αφού καθαρίστηκε πρόχειρα από τα μπάζα, το ερυπωμένο εκκλησάκι των Βενετών που ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Γεράρδο, τελέστηκε δοξολογία και ο Ναΐσκος αφιερώθηκε έκτοτε στη μνήμη του Απόστολου Ανδρέα. Διότι η μνήμη του τιμάται την 30 Νοεμβρίου, η μέρα κατά την οποία η πόλη έγινε ελληνική. Έκτοτε και κάθε χρόνο την ημέρα αυτή γιορτάζεται πανηγυρικά η απελευθέρωση της πόλης με δοξολογία στο ιστορικό αυτό εκκλησάκι. Έχω μείνει κατανεντουσιασμένος. Το κάστρο είναι πάρα πολύ καλά διατηρημένο. Πάρα πολύ καταριότητα. Είναι τεράστιο. Θέλεις μία ωρίτσα στο πολύ γρήγορο. Στο πολύ γρήγορο θες μία ώρα. Πιστεύω να πήρατε μία ιδέα πώς είναι το Παλαμίδι. Αυτό το πανέμορφο κάστρο. Οπότε είναι η ώρα να κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Με τις σκάλες φυσικά. Πάμε. Εκεί στο βάτος είναι το μπούρτζι. Βλέπω και ένα πολύ ενδιαφέρον δρομάκι γύρω-γύρω από το βράχο. Όσο δρόμος είναι ο γύρος της Αρβανιτιάς, αξίζει να το περπατήσετε. Είναι πεζόδρομο με θέα στο οργολικό κόλπο. Ξεκινά στο τέλος της προκυμαίας και καταλήγει μετά από ένα χιλιόμετρο περίπου στη πλατεία της Αρβανιτιάς, όπου βρίσκεται και η είσοδος για την ομώνυμη πλάση. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα βρίσκεστε διαρκώς κάτω από τα βράχια της Ακροναυπλίας και στον δρόμο σας θα ανακαλύψετε το εκκλησάκι της Παναγίας της Σπηλιάς, τη Σάντα Μαρία Γκρότα των Ενετών. Στο παρόν πάμε να κατέβουμε. Εννοείται από εκεί που ήρθαμε. Με τις σκάλες. Θέλω να σας δείξω και κάτι τώρα. Το βλέπετε εκεί, το κτίριο εκεί, το εγκαταλειμμένο. Είναι το ξενία hotel, τα ξενοδοχεία ξενία. Αν δεν κάνω λάθος, κάποτε αυτά ήταν το ΕΟΤ, ήταν κρατικά ξενοδοχεία. Κοιτάξτε που είναι. Είναι στο καλύτερο κομμάτι το Ναύπλιο. Έχει την καλύτερη θέα και από τις δύο πλευρές και είναι ξενοδοχείο φάντασμα. Παρατημένο. Είναι δυνατόν στο καλύτερο σημείο το Ναύπλιο να υπάρχει τέτοιο ξενοδοχείο εγκαταλειμμένο, παρατημένο. Δεν υπάρχει ένας επενδυτής, ρε παιδιά. Ένας. Δεν ξέρω. Εμένα με στεναχωρούν αυτά τα πράγματα. Εμένα με στεναχωρούν. Αυτά. Λοιπόν. Κατέβηκα. Παπί πάλι. Και έστω κατηφόρα. Άλλο ένα τυψάκι σας λέω και δεν σας ξαναμιλάω για το Παλαμίδι. Παπουτσάκι. Δετό. Σπορτεξάκι. Έτσι. Για να μπορείτε να είστε πιο αθλητικοί. Λίγο προσοχή στο κατέβασμα. Κάποια σκαλοπάτια
είναι σπασμένα, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Οχ, κουράστηκα. Πάω στο ξενοδοχείο να ξεκουραστώ, γιατί το βράδυ έχουμε best vlog by night, Nafplion.